μεσημέρι και σήμερα είναι ένα λιώτικο μεσημέρι, διότι την πήραμε από το δείπνο με τους φίλους και τη φέραμε να πιει καφεδάκι με τις φίλες. Ο λόγος για ένα πολύ αγαπημένο πλάσμα από τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά εγώ την ξεχωρίζω για την ιδιαίτερη καλλιέργεια που έχει σαν άνθρωπος. Θέλω εδώ να καλωσορίσουμε την κυρία Πέσιμ Αλφα, η οποία είναι κοντά μας. Μπεσάκι, και έτσι γίναμε δύο-τρεις σήμερα. Ξαφνικά η μαγική εικόνα, γίναμε τρεις. Να πω κι εγώ, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, να μείνετε μέχρι τέλους, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όταν έχουμε ενδιαφέροντες ανθρώπους, καταλαβαίνετε ότι η εκπομπή βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Να αφήσουμε και λίγο την πολιτική. Α, και θα ψιλομιλήσουμε κιόλας, γιατί η ζωή μας είναι. Γιατί έχει μια εξάρτηση. Η κυρία Μάλφα, και περιμένουμε και τα σχόλιά σας εδώ στο chat room, βέβαια. Τι έχει, είναι μέσα στη ζωή, είναι μέσα στα πράγματα. Είναι μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόμενη σκληρά. Σκληρά εργαζόμενη και βεβαίως βιώνει και εκείνη και την κρίση, όπως τη βιώνουμε όλοι. Ελπίζω να μην βγει κανένας να πει ότι δεν εργάζεται σκληρά. Νομίζω ότι το θέατρο, κυρία Μάλφα μου, επειδή έχει, ας πούμε, αυτή την κλαμουριά, την ομορφιά, την ακτινοβολία, ότι δεν κουράζονται καθόλου. Σιγά μου, τη δουλειά που κάνουν. Είναι που μαθαίνουμε λογάκια είμαστε. Μπράβο, ναι. Μπράβο, λοιπόν. Εγώ να πω ότι χαίρομαι γιατί διπλασιάστηκε το chat με το καλημέρα με το που είδα την κυρία Μάλφα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ με την Πέση. Και δεχόμεθα και ερωτήσεις, παρακαλώ πολύ. Εδώ θα είμαστε interactive σήμερα. Λοιπόν, Πέση Μάλφα, καταρχήν να ξεκινήσουμε από την θεατρική σου δουλειά αυτή τη σεζόν που με τον Γρηγόρη τον Βαλτινό, τα ακούσαμε και από τον ίδιο που μας τα είπε εδώ. Δείπνο με φίλους και πάτε και πολύ καλά. Δείπνο με φίλους με τη Ρένια Λουιζίδου, τον Παύλο Χαϊκάλη, τον Γρηγόρη Βαλτινό, που έχει κάνει τη σκηνοθεσία και αν θες και μια μικρή διασκευή στο έργο για να το φέρεις στα ελληνικά πράγματα. Είναι μια παράσταση που πάει πάρα πολύ καλά. Βεβαίως το θέατρο πάει πολύ καλύτερα φέτος και χαίρομαι πάρα πολύ. Πρεσβεύει αυτό. Πρεσβεύει. Τις σχέσεις των ζευγαριών, των παντρεμένων ζευγαριών. Mm-hmm. Και βλέπουμε δύο διαφορετικά ζευγάρια. Ένα αποφασίζει να χωρίσει και το άλλο αποφασίζει να παλέψει για τη σχέση του και την οικογένειά του. Είναι μέσα στη ζωή. Είναι κωμωδία και δράμα ταυτόχρονα. Είναι μια δραματική κωμωδία, θα το αποκαλούσα εγώ. Είναι μια εικόνα από τη σημερινή οικογένεια που κι εσύ είσαι οικογενειάρχης, να το πούμε έτσι. Έχεις είναι μητέρα, μία από τις εικόνες. Δηλαδή, είναι βρίσκουμε μέσα στοιχεία. Θα βρούμε στοιχεία από τη ζωή μας. Ναι, λένε ότι ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Μπράβο για το έργο που ανεβάσατε. Mm-hmm. Μας προβληματίσατε, μας διασκεδάσατε, μας ψυχαγωγήσατε, αλλά. Και, και πιθανόν κάποιοι να βρουν και λύσει στο πρόβλημά ναι, τους, ναι, λες. Ναι. Δηλαδή, πώς είναι το τέλος του ζευγαριού του ενός και του άλλου. Κάποια πράγματα που δεν τα λες στην καθημερινότητά σου, στη συζήτηση, που φοβάσαι να τα πεις, στα λέει το ίδιο το έργο. Οπότε νομίζω ότι. Σε κάνει να σκεφτείς. Σε κάνει να σκεφτείς. Όχι απαραίτητα. Νιώθεις την κάθαρση. Mm-hmm. Σε βοηθάει. Ακριβώς. Φεύγεις μετά και τα έχεις κουβαλήσει μαζί σου αυτά που είδες. Λοιπόν, πάμε τώρα στην. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό κομμάτι και βεβαίως σε έχουμε αγαπήσει και μέσα από την τηλεόραση. Βεβαίως. Ο Γρηγόρης μας είπε τη φοβερή ατάκα: απέχω από την τηλεόραση γιατί δεν ξέρω να μαγειρεύω. Το επαναλαμβάνω αυτό. Απέχω από την τηλεόραση γιατί δεν ξέρω να μαγειρεύω. Όλοι πρέπει να μαγειρεύουν σήμερα για να είναι στην τηλεόραση. Ναι, ήταν φοβερή ατάκα. Εγώ πρόλαβα την τηλεόραση στις καλές τις μέρες. Μπράβο, όπως και εμείς. Δεν χρειαζόταν να μαγειρεύεις φαγητά, αλλά τον ήξερα. Φαίνεται κάτι, ένα φως στην άκρη του τούνελ από αυτό που περνάμε τώρα στην τηλεόραση, σε αυτή την νέκρα που υπάρχει. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν το βλέπεις. Όχι. Και όμως, να ρωτήσω κάτι. Έχουν κινηθεί κάποια γι' αυτό, ελληνικά γι' αυτό σύριαλ τη τώρα. Γι' αυτό και λίγο, εγώ χάρηκα προχτές, γιατί σε σχέση με τον Σουλεϊμάν και με τη Μουρμούρα, η Μουρμούρα έφαγε τον Σουλεϊμάν. Αυτό το βρίσκω ένα βήμα καλό για μας. Για τους Έλληνες καλλιτέχνες, για τους ηθοποιούς, για τους παραγωγούς. Γενικά, για ένα έργο στην τηλεόραση. Το βρίσκω κάπως καλό. Θα σου πω, άμα είναι καλή δουλειά. Άμα είναι καλή δουλειά, το για να είναι καλή δουλειά σημαίνει ότι πρέπει να πέφτουν κάποια χρήματα για να γίνει καλή δουλειά, η παραγωγή. Φυσικά. Ξεκινάει από το script, από το φροντιστή, μέχρι το διευθυντή φωτογραφίας, μέχρι το σκηνοθέτη. Και τους ηθοποιούς που πρέπει να πληρώνονται. Όταν όλα αυτά δεν πληρώνονται και προσπαθούμε να φτιάξουμε ομελέτα χωρίς αυγά, είναι μια τηλεόραση η οποία νομίζω ότι δεν αντιπροσωπεύει τους Έλληνες πολίτες. Κατ' εμέ, δεν το έχω δει το έργο που λες, προφανώς ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είναι μια ωραία κωμωδία καθημερινή,
που παρόλο το ότι ο Σουλεϊμάν έχει κάποια χρόνια μπροστά του, πορευτεί, είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ αυτό πιστεύω. Τους ηθοποιούς μέχρι τους ανθρώπους που δουλεύουν θα παίρνουν 3,60. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Και κάποιοι δεν παίρνουν και καθόλου, αλλά φαντάζομαι. Αλλά αυτό να μην γίνει μόνιμο. Όχι, έτσι, βέβαια. Γιατί ναι. Κοίταξε, γιατί εδώ υπάρχει η άλλη όψη της κρίσης. Κάποιοι εκμεταλλεύονται την κρίση ακριβώς για να εκμεταλλευτούν τον άνεργο και να έρθουν του πούν, έλα να υπογράψει ότι να παίρνει 200 ευρουλάκια ανασφάλιστο και μαύρα. Δεν μιλάω μόνο για το χώρο το καλλιτεχνικό, μιλάω γενικώ. Υπάρχουν αυτοί που γι' αυτό λένε ότι στην κρίση οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι, γιατί ακριβώς υπάρχουν οι επιτίδες εκείνοι που εκμεταλλεύονται ακριβώς την κρίση. Εδώ δούλευα σε δουλειά, λέγανε ότι θα γίνει κρίση και ήρθε ο παραγωγός και μας είπε: κοιτάξτε, παιδί, επειδή έχουμε κρίση, που δεν την είχαμε, θα πρέπει να σας μειώσω τους μισθούς. Πριν την κρίση. Ναι. Κατάλαβες. Κοίταξε, και πίσω από την κρίση κρύβονται πάρα πολύ κρίση με όμικρον γιώτα. Με αυτό λέμε. Από την κρίση και κρίση πάρα πολύ. Πίσω από αυτό εκμεταλλευόμενοι και μάλιστα οι καλλιτέχνες, επειδή έχετε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ρε παιδί μου, είστε άνθρωποι της ψυχής περισσότερο, το αντιμετωπίζετε με περισσότερη δυσκολία. Και η αξιοπρέπεια καμιά φορά σε φτάνει σε σημείο να μην μπορείς να ζήσεις. Γιατί έχεις τόση αξιοπρέπεια που δεν μπορείς. Το επάγγελμα του ηθοποιού τόσο αναξιοπρεπές μέσα από την τηλεόραση, τα μουμουέ και καλά, ένα lifestyle το οποίο προβάλλαν τα τελευταία χρόνια, είναι μια αναξιοπρεπή δουλειά. Είναι άλλη δουλειά η δουλειά του ηθοποιού. Δεν είναι αυτή που βλέπει ο κόσμος. Ίσως γι' αυτό και πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί ασχολούνται μόνο με το θέατρο παρά με την τηλεόραση. Γιατί έχουμε δει πολύ καλούς ηθοποιούς, οι οποίοι έχουν αρνηθεί να πάνε στην τηλεόραση. Αυτό, ποια είναι η άποψή μου μετά από τόσα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Γιατί εσύ έκανες και τηλεόραση. Ήμουνα κι εγώ ένας από τους ηθοποιούς ο οποίος έκανε πάρα πολύ ποιοτικές δουλειές. Mm-hmm. Off-off, ας τα ονομάσουμε Broadway θέατρα. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο όταν είσαι νέος. Όταν κάνεις οικογένεια, δεν σε παίρνει. Αλλά για να μην το πάμε στο οικονομικό ζήτημα, mm-hmm. είναι πάρα πολύ ωραίο όταν είσαι νέος να αμφισβητείς τα πάντα. Αλλά θεωρώ ότι η αντίσταση γίνεται από μέσα. Mm-hmm. Πρέπει αυτή την ποιότητα που κουβαλά το ήθος, τη βιβλιογραφία, τη μελέτη των ρόλων, την ποιότητά σου σαν άνθρωπος, γιατί εγώ πιστεύω ότι είμαστε η δουλειά μας, πρέπει να την φέρεις σε όλες τις δουλειές. Είτε αυτές είναι εμπορικές, mm-hmm. είτε είναι καθαρά ποιοτικές. Mm-hmm. Να παρεμβάσεις εσύ στο δικό σου επίπεδο αυτό. Για ποιον κάνουμε τέχνη, γιατί θέλω να τελειώνει αυτό το ζήτημα. Την τέχνη την κάνουμε για τους εστέτ, τις κυρίες με τις γούνες και το πουρο. Που όχι, βέβαια. Η τέχνη δεν είναι, ο Σέξπιρ, ας πούμε, ο Ευρυπίδης, για ποιους την κάναν την τέχνη. Το θέατρο πού απευθύνεται. Σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω. Και πολύ θα έλεγα όχι στην ελίτ, αλλά από την ελίτ και κάτω απευθύνεται το θέατρο. Μα αυτό πρέπει γιατί να κατεβάσεις όλους τους συγγραφείς που ανέφερες στο πεζοδρόμιο. Αυτή είναι η δύναμη της τέχνης. Αυτή είναι η δύναμη του να μεταλαμπαδεύσεις εσύ όλα αυτά και να τα κατεβάσεις στο πεζοδρόμιο. Ακριβώς. Και προσιτά σε όλους. Συγγραφέα τον οποίο δεν τον πιστεύεις απόλυτα. Mm-hmm. Πες έναν Έλληνα που θα παίξω σε ένα έργο της Μάλφα, να μην πούμε και προσβάλλουμε κανένα. Το οποίο δεν λέει τίποτα. Εάν εσύ έχεις ποιότητα και κάνεις σοβαρή δουλειά, αυτό θα φτάσει θα κάτω. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω η αντίσταση γίνεται από μέσα. Ναι. Μπορεί να το αναδείξεις και να το καλυτερέψεις. Mm-hmm. Το κάνεις στο δικό σου επίπεδο. Να πω κάτι, μου επιτρέπετε. Ναι. Επειδή μίλησα για ένα πολύ τάλαντο πλάσμα, δεν αναφέρω μόνο στην ηθοποία. Η Μπέση τραγουδάει, χορεύει, η Μπέση χορεύει. Της έχω μια έκπληξη μουσική. Να κάνουμε μια ανάσα μουσική, να δούμε και την άλλη όψη της Μπέσης Μάλφα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά. Thank you.
Δεν το ήξερες, δεν το θυμόσουν, δεν το έχεις. Όχι, έτσι, τι αρχείο σας φέρνω. Αλλά μετά που το θυμήθηκε, τι έγινε. Λοιπόν, 23 Αυγούστου, να πω, 23 Αυγούστου 2010, ήταν παράσταση καλοκαίρι. Στο Βεάκιο. Η Μπέση ήταν ψηλά. Έλεγε στα αγγλικά το ποιο το ξέρει. Ο Σπύρος ο Κλίσας ξεκίνησε, το είπε ελληνικά. Συνέχισε η Μπέση Μάλφα στα αγγλικά. Και ο Δάκης στα γαλλικά με τα υπέροχα γαλλικά του και εσύ με τα υπέροχα αγγλικά σου. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι και τραγουδάς υπέροχα και τραγουδάς και στην αγγλική υπέροχα, γιατί και αυτό είναι δύσκολο. Μιλάω πολύ καλά. Πες μας λοιπόν, τι θυμήθηκες από εκείνη τη βραδιά στο Βεάκιο. Όταν το είδα, εγώ είχα αυγιανικό σύνδρομο εκείνη την εποχή. Έχω τρεις κύλες και φορούσα ένα κολάρο. Βέβαια δεν το έβαλα την ώρα που πήγα να τραγουδήσω. Και μου είχαν απαγορεύσει το αλάτι. Εμένα, ό,τι μου πούνε να το κάνω απόλυτα. Α, είσαι επιθαρχημένη πολύ. Και έπαθα υπονατριοκαλιεμία. Πώς το πεις, υπονατριοκαλιεμία. Και το λέει και καλά, πες το, όχι, πες το Θεοφάνους, δεν το λέει. Όχι, δεν το λέω. Να το πω μια-δυο φορές και μετά ναι. Και το λες και με μια άνεση, μπράβο, αυτό είναι. Με πολύ χαρά και μετά με πήγαν στο νοσοκομείο. Τόσο χαρά. Δηλαδή, βάσιμα. Σου είχε πέσει το νάτριο και το κάλιο, αν καταλαβαίνω. Ναι. Και πήγε στο νοσοκομείο μετά. Πήγα νοσοκομείο. Ορούς, ιστορίες. Αυτά είναι τα άσχημα των καλλιτεχνών. Πόσοι ηθοποιοί, ή και εσύ ακόμα, δεν έχεις βγει στη σκηνή και με 30, με 39 πυρετό. Και 42. Και 42, μη σου πω. Δηλαδή, είσαστε άνθρωποι πολύ πειθαρχημένοι, πολύ σκληραγωγημένοι. Γιατί είναι πιο δυνατή η ψυχή γιατί, από το σώμα. Αμπράβο. Εκείνη την ώρα είναι η ψυχή. Αμπράβο. Το δοχείο δεν αυτό έχει είναι. Καμία αξία. Αλλά δεν μπορεί, ορισμένος κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Και γι' αυτό λένε, έλα μου ρε τώρα, ανεβαίνει, λέει πέντε κουβεντούλες και σιγά και τι έγινε. Και δηλαδή. Συγγνώμη για να μαθαίνει ο κόσμος και αυτό. Αυτό το έπαθες, γιατί πόσο καιρό δεν έπαιρνες αλάτι. Μου είχε πει 15 μέρες και εγώ το έκανα 20. Άρα. Αυτό που λέμε μαχαίρι το αλάτι έχει και αυτούς κινδύνους. Έχει κινδύνους. Όχι, θέλει αυτός. Λίγο. Θέλει πολύ λίγο. Και εσύ το έχουν θέλει. Αλάτι οι τροφές, ναι. Βεβαίως και. Ναι, αλλά θέλει λίγο όμως. Δεν ξέρω, εγώ εργαζόμουν σκληρά. Κάνει κακό στα κόκαλα αυτό. Ναι. Πολύ κακό στα κόκαλα και στην πίεση. Σου ανεβάζει την πίεση, άμα πει όταν έχεις πίεση, σου λέει ο γιατρός. Καθόλου αλάτι. Mm-hmm. Γιατί άμα θα φας αλάτι, θα σου ανεβάσει την πίεση. Η αλήθεια. Γενικά, όταν μου λένε ναι. Οι σκηνοθέτες μου ή και τα λοιπά, κάνει αυτό, κάνω το κάνει με πειθαρχημένο. Παρά είσαι πειθαρχημένη. Μου έκανε εντύπωση κάτι που μας είπες έξω πριν πούμε. Είσαι ενημερωμένη και στα ιατρικά. Πολύ. Πάρα πολύ. Πώς αυτό? Ήθελα να μπω στην ιατρική, την αγαπούσα πάρα πολύ. Και τι ήταν αυτό που σε έκανε και λοξοδρόμησες? Η αιμονή μου με τις τέχνες. Δεν θα μπορούσες να το συνδυάσεις έτσι? Είναι εξαιρετική τέχνη. Και μάλιστα η προσφορά της είναι τεράστια. Αλλά στην ηλικία αυτή των 18 οι αιμονές νικάνε και οι δυνάμεις αυτές. Το μετάνιωσες? Δεν ξέρω.
Δεν το έχεις σκεφτεί ακόμα, δηλαδή. Το σκέφτομαι καθημερινά. Δηλαδή, θα παίρναγες ίσως καλύτερα αν ήσουν μια καλή γιατρός τώρα. Α, όχι, δεν έχει να κάνει με το πώς θα παίρναγα εγώ, αλλά δηλαδή... στο τι προσφέρω στους άλλους. Αυτό ακριβώς. Εγώ αισθάνομαι ότι θέλω να προσφέρω στους άλλους. Δεν είμαι ένας κλόουν που ψυχαγωγεί τους γύρω του. Mm-hmm. Η υποκριτική δεν είναι υποκρισία. Η υποκριτική είναι η τέχνη της αλήθειας, η οποία βοηθάει στην πνευματική ανάταση, στην κάθαρση. Μου αρέσει να προσφέρω προς αυτή την κατεύθυνση. Επειδή και τα δύο επαγγέλματα είναι επαγγέλματα προσφοράς και η ιατρική. Απλώς η ιατρική είναι πιο χειροπιαστή, ενώ η καλλιτεχνική, ας το πούμε, προσφορά είναι περισσότερο ψυχής. Ναι. Που φαίνεται πολύ πιο δύσκολα να το μεταφέρεις αυτό. Και σε νίκησε η ψυχή σου. Αυτό, ναι, ναι. Προσφορά. Έχεις να κάνεις όμως και με τα παιδιά. Κάνεις πολλά πράγματα, προσφέρεις πολλά στα παιδιά. Μίλησε μας λίγο για αυτή την Μπέση Μάλφα. Θα σας μιλήσω. Πρώτον, είναι μανούλα τριών παιδιών, το λέμε αυτό. Μια υπέροχη οικογένεια. Υπέροχη. Αλλά τρία παιδάκια, πολύ σεμνά. Πες μας για τα δικά σου τα παιδιά και τι κάνεις και στα άλλα παιδιά, διότι είσαι πολύ κοντά. Κοίταξε, να μην κάνω αυτό που κάνουν όλες οι Ελληνίδες μητέρες, να μιλήσω για τα δικά μου παιδιά. Είμαστε λίγο χαζομαμάδες. Δεν υπάρχει λόγος. Εγώ χαίρομαι που σου λέω αυτό, ότι είναι σεμνά και καλά παιδάκια, το οποίο το θεωρώ στην εποχή που ζούμε άθλο. Βέβαια. Δικό τους. Δική τους κατάκτηση. Ακριβώς. Εκείνο που με συγκινεί ιδιαίτερα και κερδίζουν και τα παιδιά μου από αυτό είναι η διδασκαλία μου στον Κωστέα Γείτονα, όπου κάνω τη θεατρική αγωγή. Έχω παιδιά από το γυμνάσιο μέχρι και το λύκειο. Παιδιά που άλλα αγαπούν το θέατρο, άλλα δεν το αγαπούν, αλλά θέλουν να δουν τι είναι αυτό. Άλλα που έχουν ικανότητες και άλλα που έχουν δυσκολίες, αλλά που η θεατρική αγωγή για την παιδική ψυχή είναι άσυλο. Και αν θέλεις, όχι μόνο άσυλο, θα τολμήσω να πω αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, τα μαθηματικά, η γυμναστική και η μουσική είναι αυτό που πρέπει να ξέρει ένας άνθρωπος για να προοδεύσει στη ζωή του. Μαθηματικά, και... γυμναστική, μουσική. Ναι, αυτό διδάσκανε οι αρχαίοι Έλληνες. Στο θέατρο αυτά, δυστυχώς και ευτυχώς, τα συναντάς και τα τρία. Βέβαια. Και μαθηματικά, ακριβώς. Και μουσική. Γιατί μαθηματικά τώρα θα ακούγεται παράξενο. Ας πούμε ένα παραδειγματάκι. Σε ποια στιγμή θα ρίξεις την ατάκα, ούτως ώστε να προκαλέσεις... Με τα λεπτά που λένε παίζεις. Είναι δευτερόλεπτα, χιλιοστό του δευτερολέπτου. Μουσική, σε τι απόχρωση θα μιλήσεις. Ποια είναι η τονικότητα η οποία θα κινήσει το διάφραγμα του δικό σου, που σε θεατής κάτω, για να σου προκαλέσω τη συγκίνηση. Είναι μια τέχνη που είναι ιατρική, είναι πολύ λεπτή. Άλλα συναισθήματα σου προκαλώ όταν μιλάω εδώ κάτω και άλλα όταν σου μιλάω έτσι. Είναι, και από φράση σε φράση αυτό όλα αλλάζει. Επειδή όμως είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και η μουσική και τα μαθηματικά και η γυμναστική, διότι η γυμναστική είναι και ο χορός, είναι η κίνηση, είναι το σώμα μας. Οπότε είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Όμως τα παιδιά μου δίνουν έμπνευση, προοδεύουν απίστευτα και κάποια παιδιά που έχουν δυσκολίες έχουμε δει τρομερή πρόοδο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τι θα πεις στα παιδάκια που έχουν αυτό το δίλημα από ηλικίες, να φύγουν. Από τι ηλικίες έρχονται σε σένα? Από 12 μέχρι. Από 12. Ναι, άμα λέει από γυμνάσιο. Λοιπόν, υπάρχουν τα παιδιά που έχουν απογοητευτεί με όλα αυτά που βλέπουν μέσα από την κρίση, δεν βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ παρά τις διαβεβαιώσεις των ανθρώπων που περνάνε. Θέλουν να φύγουν έξω, να φύγουν μακριά. Εσύ σαν μάνα τριών παιδιών, σαν δασκάλα παιδιών, τι έχεις να πεις, έχεις να τους δώσεις ελπίδα να το παλέψουν εδώ και να δώσουν τη μάχη τους? Τι θα έλεγες? Εγώ το μόνο που λέω στα δικά μου παιδιά, γιατί δεν, δεν είναι ωραίο να συμβουλεύουμε τους άλλους, κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Όχι, απλώς ξέρεις, ακούγοντας εμάς αμάνες, γιατί και οι τρεις είμαστε μάνες με διαφορετικές ηλικίες παιδιών, μπορεί καμιά φορά να έχει μπλοκάρει κάποιος και ακούγοντάς μας να πει «Α, βρήκα τη λύση». Ό,τι λέει η κυρία Καρέρ ή η κυρία Μάρτα. Να τη βοηθήσει να σκεφτεί. Ναι, όχι, εμείς δεν το λέμε για να συμβουλεύσουμε. Λέμε την εμπειρία μας και ίσως μέσα από τη δική μας εμπειρία κάποιες μανούλες να βρουν και μια λύση, ξέρεις. Γιατί τώρα έχουν πελαγώσει. Και όχι μανούλες και τα παιδιά. Ναι, ναι. Τι θέλουν να ξεκαθαρίσουν αυτό, ήθελα. Έχουμε όλοι πελαγώσει. Τι θα πεις στα παιδιά, λοιπόν? Δύσκολα τώρα, έρχονται χιλιάδες σκέψεις στο μυαλό μου. Υπάρχουν παιδιά που έχουν ζήσει την αγάπη μέσα στην οικογένειά τους και άλλα που δεν την έχουν ζήσει. Θα ξεκινήσω να μιλήσω για την αγάπη. Ας το πούμε επιστημονικά, για να μην μιλήσουμε θρησκευτικά πόσο μεγάλη δύναμη είναι και τα λοιπά και τον Απόστολο Παύλου και δεν συμμαζεύεται. Αυτό που θα δανειστώ τη φράση του Απόστολου Παύλου, ότι η αγάπη πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, έτσι, τα πάντα νικά.
αγάπη δε μη έχω ή μη ουδέν. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, είναι ορμόνη. Τη βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Η γνωστή οξυτοκίνη, η οποία χύνεται στα μάτια. Μάλιστα, το ιατρικό. Μάλιστα, γιατρέ μου. Είναι μια ισχυρή ορμόνη, η οποία μπορεί να καταστήλει την ορμόνη του φόβου. Και η πίστη επίσης, γίνονται έρευνες ότι είναι ορμόνη. Ναι. Η πίστη είναι η ορμόνη και, και η οξυτοκίνη. Γίνονται έρευνες. Πολύ ναι. Αυτό. Λοιπόν, πάμε αλλού τώρα, μ' αρέσει. Ότι όταν ο άνθρωπος, είναι, ο πυρήνας του είναι πυκνός και γεμάτος από αγάπη και πίστη, η βαλίτσα του είναι γεμάτη. Δεν έχει σημασία πόσα λεφτά θα κάνεις, πόσα θα κερδίσεις. Βεβαίως, εγώ προέρχομαι και από μια γενιά που λίγο ψωμάκι να είχαμε και λίγο νεράκι, ήταν πολύ σπουδαίο. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν στη βαλίτσα τους δυνατή αυτό τον πυρήνα της πίστης και της αγάπης μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Τώρα, όσον αφορά στο πού θα πάνε, σε ποια χώρα, όπου και να είναι, οι Έλληνες είναι Έλληνες. Είναι πολύ δυνατό το DNA. Είναι αναμενόμενοι παντού και διαπρέπει παντού. Έχει γίνει ανάμειξη. Κερδίζουμε και νικάμε πάντα. Αναμενόμενο. Η δυστυχία είναι ότι χάνουμε τα δικά μας τα παιδιά από εδώ, εμπλουτίζουμε κάποιες άλλες κοινωνίες με τα δικά μας παιδιά και εμείς εδώ μένουμε λίγο συνέχεια στο να παρασκευάζουμε καλά παιδιά, καλούς επιστήμονες, καλούς καλλιτέχνες και να τους παίρνουμε μια άλλη έτοιμη και να αλλάξει τι καλά που είναι. Και συμπαντικά, και εμείς μένουμε στην εκπαίδευση. Ναι, δεν μένουμε στο να τους έχουμε εδώ και να απολαμβάνουμε και εμείς. Σίγουρα ότι κάθε παιδί πρέπει να κάνει αυτό που θέλει όταν είναι πάνω. Και, και σαν μάνα το λες αυτό, ναι, ή σε φοβίζει. Ναι. Όχι, με φοβίζει. Σε θα μου φύγουν, ναι, ναι, γιατί θέλουν να φύγουν. Ναι. Αλλά είμαι μαζί τους. Θα φύγετε, θα σας στηρίξω. Αυτό, μπράβο. Αυτό θα δουλέψω καθαρίστρια για να στηρίξω τα παιδιά μου, να κάνω αυτό που θέλουν. Γιατί εμένα αυτό, αυτό είναι με δίδαξαν οι γονείς μου. Έτσι είναι, το χαρακτηριστικό της μάνας Ελληνίδας είναι αυτό. Όπως καμιά φορά που λένε, να, τώρα που θα πούμε λίγο στην πολιτική, πολύ λίγο έτσι ξόφαλτσα, που έχουμε προβλήματα τώρα με τη στέγαση και σου λένε για τους πληστηριασμούς. Πώς έχουμε μάθει από τους γονείς μας, Μπέση μου, το κεραμίδι, ότι το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Ναι. Και εσύ πως είσαι και κορίτσι, να έχεις ένα σπιτάκι για να μην έχεις κανέναν ανάγκη. Την υγειά σου, το σπίτι σου, ένα κεραμίδι και μια δουλειά. Και να μην έχεις ανάγκη τον άντρα που κάποτε ήταν ο δυνάστης, που υπέφερε το θηλυκό γένος από έναν άντρα πολύ σκληρό κλπ. Είναι μέσα στο DNA μας, μέσα στην οτροπία μας. Ξαφνικά πάει να μας βγάλουν. Στοχοποιήθηκε αυτό, αυτό, αυτή η ιδιοκτησία. Ακριβώς. Και θέλουν να μας την πάρουν. Ναι. Ακριβώς στοχοποιήθηκε η ιδιοκτησία. Ποια είναι η δική σου έτσι, σκέψη επάνω σε αυτά, σε έχει προβληματίσει αυτό? Κοίταξε, τώρα επειδή δεν το πιάσα όλο αυτό που είπες, αλλά έμεινα στο ένα σπιτάκι το κεραμίδι και να μην έχω τον άντρα. Ακριβώς αυτό είναι. Ναι, αλλά για να το αποκτήσεις. Ναι. Εγώ βλέπω τα κοριτσάκια ότι πάνε με τον κύριο με το πούρο για να αποκτήσουν το σπιτάκι και την κεραμίδι. Όλοι, δηλαδή, συγγνώμη. Ναι, εντάξει, είναι μειονότητα. Όχι, 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 νομίζω. Γιατί μεταλλάσσονται τα πράγματα. Έχουν μεταλλαχθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι μειονότητα. Λέμε για αυτούς τους γονείς που αγωνίστηκαν να δώσουν ένα σπίτι στα παιδιά τους και το κληρονόμησαν. Έπεσαν στην κρίση και στην ανεργία και κάποια στιγμή πρέπει να το πληρώνουν επειδή το απέκτησαν χωρίς να τους αποφέρει εισόδημα. Γιατί είναι τελείως άλλο, άλλο να έχει σπίτι είσαι. Που να σου αποδίδει και να φορολογείται στην πηγή το εισόδημα. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο αυτό που έχει στοχοποιηθεί η ιδιοκτησία. Και σου λέει, η πρώτη κουβέντα που είπε η Τρόικα ήταν: έχετε 85% ποσοστό ιδιοκτησία ιδιοκατοίκηση. Ναι, αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Ναι. Και με κοινικό τρόπο είπαν τώρα: οι άστεγοι λέει είναι παντού. Φτιάξτε καταλήμματα για αστέγους. Γι' αυτό λέμε ότι παντού υπάρχει το μέτρο το οποίο χάνεται. Αν αναφερόμαστε σε αυτό το πράγμα. Ακριβώς αυτό. Που εμείς είμαστε και σαν Έλληνες, ακριβώς επειδή ζήσαν οι γονείς μας τις κατοχές. Αυτό μου λες τώρα. Τη ζω την κατοχή αυτή τη στιγμή. Έτσι. Θα αγωνιστούν και τα παιδιά μας όπως αγωνίστηκαν οι γονείς μας. Και θα το βάλουμε εμείς κάτω. Είμαστε μια τυχερή, άτυχη γωνιά. Ζήσαμε πολύ καλά, τουλάχιστον η δική μας γενιά. Ζήσαμε πάρα πολύ καλά. Από τα ψηλά στα χαμηλά και τα χαμηλά. Και επιλέξαμε και σπουδές κάναμε που επιλέξαμε. Και επιλέξαμε επαγγέλματα που πάμε καλά, ακόμα και τώρα στην κρίση. Δηλαδή είμαστε μια ευτυχισμένη γενιά που όμως. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδα. Δεν είναι κακό όλο αυτό, ξέρεις, γιατί εσύ κληρονομείς το μετά, όλη αυτή την εφορία και τη. Κάποιοι άνθρωποι όμως έχουν αίμα για να τα αποκτήσουν. Ακριβώς. Και έρχεται μια γενιά η οποία δεν γνωρίζει πώς πρέπει να χύσει αίμα για να γίνει ηθοποιός, σου λέω. Μπράβο. Για να γίνει καθαρίστρια. Το είπα και πριν αυτή τη λέξη, σωστό. Γιατί είναι τιμή. Βεβαίως. Η δουλειά είναι όποιος εργάζεται και χύνει αίμα και υδρότα είναι. Πολύ σπουδαίο πράγμα. Βεβαίως. Όλα αυτά συμβαίνουν, να μιλήσω γιατί έχω και είμαι και λίγο κουνημένη με τα, όχι με τα φυσικά, με τα μαθηματικά. Εντάξει. Όλα αυτά γίνονται για την εξέλιξη και την πρόοδο του ανθρώπινου είδους. Yes. Εντάξει. Η κρίση πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι πώς αποκτάς
1 ευρώ. Άρα η κρίση είναι ευκαιρία, πέσιμο. Τεράστια ευκαιρία. Είναι ευκαιρία. Τεράστια προς την εξέλιξη. Για μένα. Mm-hmm. Ναι, γιατί και υπάρχουν αντιγνωμίες εδώ. Ναι, λένε είναι τεράστια συζήτηση. Η κρίση δημιουργούν φτώχεια μεγάλη που mm-hmm. εύκολα δεν μπορεί να θες μια εικοσαετία για να. Άρα αυτές οι γενιές τώρα. Διαβάστε ένα βιβλίο του Τζον Πέρκινς. Κάνει ο Κούλογλου την εισαγωγή. Mm-hmm. Που ονομάζεται Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου. Mm-hmm. Όταν συνειδητοποιείς λοιπόν ότι όλο αυτό είναι μια τεράστια. Ας το πούμε συνωμοσία για να γελάνε και οι φίλοι που πιστεύουν στις συνωμοσίες. Είναι ένα τεράστιο σχέδιο που εξυπηρετεί τις πολυεθνικές και τις τράπεζες. Ουσιαστικά, αναρωτιέσαι, δεν έχω μέλλον. Απ' την άλλη, γιατί αφήνουν να βγει αυτή η αλήθεια προς τα έξω. Ακριβώς για να πιστέψεις την συνωμοσία, να θεωρείς ότι είναι αδιέξοδο, δεν μπορείς να αγωνιστείς, οπότε, ναι, αυτό κάνουνε. Δίνουνε δάνεια στις χώρες, τις ρίχνουνε, τις οδηγούν στην πτώχευση και γινόμαστε όλοι δούλοι. Απ' την άλλη, γιατί αυτά ήταν κρυφά, τώρα βγαίνουν. Φυσικά. Η γνώμη μου είναι, είτε υπάρχουν συνωμοσίες είτε όχι, ότι πρέπει να μάθουμε πώς είναι να δουλεύεις και να τιμάς τον εαυτό σου δουλεύοντας. Και να μην περιμένεις το διακοποδάνιο για να περάσεις καλά. Την κληρονομικά. Ή τον κύριο Μετοπούρο, όπως είπες. Μια χαρά κρατάει την αρχή. Γιατί, όχι μόνο αυτό, το ότι τουλάχιστον στη δική μας δουλειά, ίσως να θεωρούν τους καλλιτέχνες κάπως μπροστά έτσι. Στη δική μας δουλειά, που για να επιβιώσεις, λέει, να βγεις μπροστά, να κάνεις ένα δελτίο ειδήσεων, να κάνεις μια εκπομπή, θα έπρεπε όντως να είσαι με τον καναλάρχη σου, με τον αντιπρόεδρό σου, με τον αρχισυντάκτη σου, με τον διευθυντή σου. Δεν ξέρω αν είχε πούρο ή δεν είχε πούρο. Ξέρω όμως ότι είχε ένα push. Ναι, αλλά εσύ που δεν είχες, ας πούμε, το push όμως, και έχεις όλη την βιβλιογραφία από πίσω σου και είσαι. Μπράβο. Για πήγαινε στο εξωτερικό τώρα να δεις πως θα σε πάρουν από το BBC. Μπράβο. Τσάκ, και θα σαρπάξουν. Και εδώ πιέστηκαν πολλοί αυτοί που δεν ήταν του πούρου και μια χαρά. Αλλά όταν εγώ, αλλά όταν εγώ έκανα ή εσύ ένα βήμα μπροστά, αυτές κάνανε 20 βήματα μπροστά. Αλλά αυτές πέσαν πιο γρήγορα στον κρεμό. Εμείς αργήσαμε και δεν μπορεί θα και εκεί να παραμείνουν στην κορυφή. Λοιπόν, δεν έχει. Δεν όλα τα έχει η συνταγή. Πρέπει να υπάρχουν από όλα. Ακριβώς. Να βάλουμε μια δυσκολία. Τώρα, άλλη μια. Η δεύτερη από τις εκπλήξεις που επιφυλάσσω στην Πέσπα, για να θυμηθεί και τι έχει κάνει δηλαδή. Γιατί δεν έχουν τίποτα κάνει. Χαρίστε μου το βέβαια. Σας παρακαλώ. Η Αθήνα τη νύχτα αρχόντισσα μοιάζει, κυρά ξελογιάστρα χρυσή. Ψηλά στα εθέρια ασήμητα αστέρια και μες στα ποτήρια κρασί. Η Αθήνα τη νύχτα φοράει κορώνα, φεγγάρι που λάμπει χλαμό. Βιτρίνες και φώτα, χαρούμενη νότα και γλέντι χωρίς τελειωμό. Κομψή θεατρίνα, τη νύχτα η Αθήνα κρατά τη ζωή στο ρυθμό. Βιτρίνες και φώτα, χαρούμενη νότα και γλέντι χωρίς τελειωμό. Κομψή θεατρίνα, τη νύχτα η Αθήνα κράτα τη ζωή στο ρυθμό.
κοντινό στην κυρία Μάλφα. Τι ωραία, κοριτσάκι μου, τι φωνή ήταν αυτή. Για πήγες να βάλεις τα κλάματα. Για πες μας πώς σου φάνηκε. Να σου θυμίσω ότι είναι από τον μπάντμιντον, Οκτώβριος του 12. Έτσι, κάνω λάθος. Οκτώβριο του 11. Του 11, το 11. Άρα είναι περίπου 3 χρόνια. Οκτώβριο του 11, είναι 2 χρόνια πριν. Οκτώβριο του 11. Και εδώ λες ένα τραγούδι της αξιόχαστης Ρένας Βλαχοπούλου. Το οποίο ο Μίμης το άφησε στον τόνο της Ρένας, λοιπόν, έτσι πολύ χαμηλά. Βλέποντάς το, σκέφτηκα και τι έκανα και την ερώτηση, την κάνω και δημόσια. Γιατί είσαι musical εσύ, τώρα τελευταία πολλά musical βλέπω, τα οποία εντάξει δεν έχω και τις καλύτερες κριτικές των κριτικών, γιατί και οι φωνές δεν είναι και γιατί απέχεις, φωνές. Γιατί απέχεις από τα musical. Εσύ γιατί απέχεις από αυτά. Δεν είναι επιλογή μου, δεν με έχουν φωνάξει. Πες μας κάποια musical που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Να το πάρω από την αρχή. Έχω παίξει στη Λυρική 2 έργα. Θα μιλήσω οπερέτες, στη Φλίντερμαους, στη Νυχτερίδα του Στράους, τους Απάχηδες των Αθηνών, τους Δαίμονες του Νίκου Καρβέλα και από musicals έχω κάνει το West Side Story του Λέοναρντ Μπερνστάιν, το Chicago. Το οποίο το ξαναείδαμε. Ναι, κάτσε να τα θυμηθώ. Παιδιά, τα ξεχνάω. Καλά. Και τι εννοείς δεν σε φωνάζουν, Μπέση μου. Δηλαδή... Καλά, έχω κάνει κι άλλο. Ναι, έχεις κάνει, θα τα θυμηθούμε, θα τα βρούμε. Για πες μου, το σηκώνει, δεν σε φωνάζουν, δηλαδή. Τι γίνεται, θέλω να ξέρω. Τραγουδιστή για πρωταγωνιστή. Γιατί είδαμε κάτι τέτοια φέτος φαινόμενα. Γελάει γι' αυτό, τώρα. Λέω. Συναντηθήκαμε σε κάτι πρεμιέρες. Συναντηθήκαμε σε πρεμιέρες. Εγώ μπορεί να μην συναντήθηκα, αλλά κάτι άκουσα αυτά και μου κάτι πήρε το ματάκι μου και λέω. Εντάξει. Χειρότερα Παναγίτσα μου. Καταρχήν να πούμε. Άντε να βγω κι εγώ να το κάνω αυτό. Χρόνια δεν ανεβαίνανε musical. Τώρα έχει αρχίσει και. Ναι, είναι τη μόδα πάλι. Μια μόδα θα λέγαμε. Οπότε εγώ είχα γυρίσει στην πρόζα και γενικά. Νομίζει ότι το σηκώνει το κλίμα το musical η Ελλάδα. Θα έπρεπε να το σηκώνει, γιατί η Αττική Κωμωδία είναι βασικά ένα musical, έτσι. Διδάσκεται όμως, διδάσκεται. Το musical, ναι. Βεβαίως. Α, διδάσκεται. Ναι. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, εκτός από την Ελλάδα. Εγώ α, γι' αυτό λέω, ρε παιδάκι. Τρία σχολεία για να γίνω το musical. Μα γι' αυτό σε βλέπω με έκπληξη και λέω, τι λέει. Γιατί εμένα... Εδώ είμαστε πίσω σε αυτό, δεν υπάρχει, δεν διδάσκεται επισήμως το musical. Όχι, πουθενά. Πουθενά. Δεν ξέρω, η Σέικο Σκηνά έχει κάνει κάποιες προσπάθειες. Αυτοσχεδιάζουν οι άνθρωποι, καλέ. Κοίταξε, εγώ έκανα, τέλειωσα κρατική σχολή χορού, θέατρο τέχνης Κάρολος Κουν και ο Δύο Αθηνών που δεν το τελείωσε, εν πάση περιπτώσει. Εγώ τα κουνάω και στα γαλά. Κοίταξε, όχι, όχι. Έχεις μια παιδεία όμως, ρε παιδί. Και έφυγα έξω μετά και. Α, γι' αυτό. Ναι. Και άσκησες περισσότερο τις δυνατότητες που έχεις. Στη Γερμανία κτλ. Ναι. Αλλά... Έχεις μια ένα background, πώς θα το κάνω. Νομίζω ότι για να απαντήσω και να το πω γενικά χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν. Το musical θέλει να έχεις γερά τρία πράγματα. Υποκριτική, χορό, τραγούδι. Εάν δεν το έχεις αυτό, γιατί δεν στο έχει δώσει η σπουδή σου ή οι σπουδές σου ή η χώρα σου, πρέπει οπωσδήποτε να είσαι εξαιρετικός ηθοποιός και να έχεις καταπληκτική φωνή. Πες ότι δεν χορεύεις. Αν είσαι καταπληκτικός ηθοποιός, έχεις και την κίνηση. Γιατί δεν ας πούμε ότι δεν έχεις καταπληκτική φωνή. Τουλάχιστον να είσαι καλός ηθοποιός. Όχι, αλλά εγώ έχω δει καταπληκτική φωνή σε τραγουδιστή, το οποίο χρημάτισε, έχρισαν τώρα και ως ηθοποιό. Και με πιάσαν τα γέλια. Συγγνώμη, και είναι και καλός τραγουδιστής. Αλλά με πιάσαν τα γέλια. Δεν με πείθει για να πάω να το δω. Δεν με πείθει να πάω να δώσω τα 20 και τα 30 μου ευρώ. Να δω τι. Αλλά να δω 20 ευρώ. Αν ο τραγουδιστής όμως, να σου πω κάτι. Για πες το. Έχεις ένα δίκιο. Απ' την άλλη, αν ο τραγουδιστής έχει κάνει ένα θεατρικό που αξίζει, που έχει δώσει χρήματα και δουλεύουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μπορούν καλύτερα από αυτόν. Να στο χρήματα. Ναι. Κάνει στροφή στο θέατρο και βαρέθηκε το μπουζούκι, τη συναυλία και αγαπάει το θέατρο. Ναι. Εγώ είμαι μαζί του. Χωρίς παιδεία. Επειδή είναι ο διάσημος, ο γνωστός και έτσι. Πιστεύω και ότι επειδή θα εκτεθεί... Και οι άνθρωποι που είναι από τις σχολές κλπ. Τι πρέπει να κάνουν. Αυτό λέμε. Το κάποια ταλέντα. Δεν είναι με αυτούς που μπορούν. Μπράβο. Κάποια ταλέντα πάντως, με εγώ θα θυμηθώ τον αγαπημένο μου οικογένεια πια τον αξέχαστο τον Γιάννη Ταλιανίδη που μου έλεγε μεράκι. Αυτό είναι βασικό. Έχουν μεραίες. Με πενιχρά μέσα. Ο Γιάννης τι έκανε. Πήγαινε και έπαιρνε, ας πούμε, θυμάσαι τη σκηνή με το... Η Αθήνα την έχετε αυτό που είπες εσύ. Που είχε πάρει ρετάλια και τα έβαλε στην παλέτα. Βέβαια. Με πενιχρά μέσα. Μα έτσι γίνεται ακόμα το μυαλό. Δεν είχε τα χρήματα, δεν είχε τους χρηματοδότες. Ένα στουντιάκι. Στου οποίου που μπορούν. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ήθελε το ταλέντο και το μεράκι. Το μεράκι. Μα όταν ανεβάζει το musical με το ποιο είναι στα περιοδικά αυτή τη στιγμή. Αυτό λέω, βρε Μάλφα. Ναι, πολύ αυτό, σωστά το λες. Σε παρακαλώ. Αλλά βάζουν και δύο-τρει καλού δίπλα. Το είπα λίγο πιο καλυμμένα για να μην εκθέσουμε πρόσωπα και πράγματα εντελώ. Να μην τα βγάλουμε εντελώ. Μα αυτό δεν που λέμε δεν είναι μόνο στο musical, γίνεται και στο θέατρο. Τώρα εμένα γιατί μου στερούν μια την οποιαδήποτε.
οποιαδήποτε μάλφα, η οποία έχει μια παιδεία, έχει χρόνια το δουλέψει αυτό το συγκεκριμένο, και μου τη στερούν να μην τη δω για να δω ένα σαχλοκούδουνο που είναι με το πούρο και με το δεν ξέρω τι άλλο είναι. Γιατί ναι, το στερούν από τον κόσμο αυτό. Δεν είναι κακό αυτό, αυτό λέω. Λοιπόν, ας αναλογιστούν όλοι αυτοί οι παραγωγοί, οι μεγάλοι και οι τρανοί και οι σκηνοθέτες κλπ. Ναι, ότι καλά να μην τις πληρώνουν και αυτούς. Όχι τη συγκεκριμένη τη Μάλφα, αλλά την κάθε Μάλφα που πραγματικά έχει ταλέντο σε αυτά τα τρία σκηνικά. Έχουμε παιδιά με πολύ. Μπράβο. Να τα δούμε αυτά τα παιδιά. Και όχι επειδή αυτά τα παιδιά έχουν χαμηλό προφίλ ή δεν είναι του πούρου ή δεν ξέρω του καφέ ή του ουίσκι. Λοιπόν, και προωθούμε όλα αυτά τα παιδάκια και μένουν τα ταλέντα πίσω. Αυτό λέμε. Η Ελλαδίτσα έχει. Αν δεν υπάρχει κάποιο να βάλει τα χρήματα, έστω αυτό που δεν μπορεί. Στο λέω γιατί μου το είπε και κάποιος. Ότι Μάλφα μου, τι να κάνουμε. Παίρνεις πολλά. Εγώ. Όχι, λέω. Θα σου είπε, παίρνεις πολλά, δεν μπορώ να σε καλύψω γιατί είσαι προσόντα. Όχι, όχι. Θέλει αυτό που είναι στο περιοδικό σου, λέει. Α. Αυτό σου λέει. Με καλύπτει οικονομικά ένα πρόσωπο που είναι πολύ famous αυτή τη στιγμή. Έτσι, αυτό είναι. Κατάλαβε. Δεν μπορεί να πληρώσει τους άλλους. Μπορεί να νομίζουν, δεν έχει σημασία. Έτσι κινείται η αγορά. Γι' αυτό δεν πάνε καλά τα έργα και κατεβαίνουν σε 3 μήνες. Ως ακροατής και ως θεατής το λέω. Συγγνώμη. Εγώ έχω ευχαριστηθεί, έχω παίξει πολύ musical. Θα μπορούσα να διδάξω. Πες μου, έχεις κάτι μπροστά σου στα σκαριά? Όχι. Όχι. Όχι, θέλω να έχω την υγεία μου, λοκύλα μου, και να μπορώ να δουλεύω. Έχεις τη θεατρική αυτή δουλειά μου, έτσι. Και έχω μια δουλειά στα σκαριά. Για πες μου, αυτό στα σκαριά. Θα κάνω μια ταινία με τον Αλέξανδρο Πιτίδη που λέγεται Flash Mob. Αυτά. Θα κάνει ταινία. Μάλιστα, υπέροχα. Μεγάλου μήκους. Ναι, μεγάλου μήκους. Γιατί έχω ακούσει που γίνονται πολλά ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους ταινίες και λοιπά, με καινούργια καλλιτέχνες. Γυρίσματα πότε αρχίζετε σε αυτήν? Σε 1,5 μήνα. Α, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκτός από σένα παίζουν και κάποιοι γνωστοί για κάποιοι έτσι καινούργιοι ηθοποιοί. Δεν είναι ανακοινώσιμη. Α, εντάξει, σε φέρνω σε δύσκολο. Εντάξει, μπορώ να σας πω για τον. Μπορώ να μην τα πω. Να μην τα πεις άμα δεν είναι ανακοινώσιμα. Είναι αυτό που λέμε το Γιάννη το Σμαραγδί. Έχουμε μιλήσει για την ταινία. Καλά, του. Ξέρω, αλλά σου λέει δεν είναι ανακοινώσιμα. Άμα δεν είναι ανακοινώσιμα, δεν είναι ανακοινώσιμα. Δεν καμιά στραβή και μετά να εκτεθεί. Για να είμαι ειλικρινή, δεν έχω ρωτήσει τον σκηνοθέτη, αν μπορώ να τα λέω. Πιθανόν να έπρεπε. Από την ώρα που έχει το off the record, είδε όμω ο σεβασμό είναι αυτό που λέει ένα ταλαντούχο πλάσμα, αγαπητό και πολύ ταλαντούχο και καλλιεργημένο. Άτομο, καλλιεργημένο. Δεν φτάσαμε τυχαία όπου φτάσαμε. Θα μπορούσε να βγάζει τι αποκλειστικότητε και τι ειδήσει όπω και εμεί. Αυτό λέγαμε τη Λίτσα. Ότι με αυτού που συναναστρεφόμαστε καθημερινά σε καλλιτεχνικό και πολιτικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να έχουμε δύο κίτρινε φυλάδε και αυτά. Όλα τα ξέρουμε. Δηλαδή, αλλά δεν μιλάμε. Και ξέρουμε και αυτά που δεν ξέρουν και αυτέ οι φυλάδε. Γιατί δεν έχουν προσβάσει σε αυτά που έχουμε εμεί. Σεβόμαστε τη Μάλφα και την κάθε Μάλφα που μα λέει κάτι πράγματα. Off the record. Είμαστε το συζητάμε. Παλιότερη γενιά. Στο off the record. Παλιά γενιά των δημοσιογράφων. Γερό για μα. Στο γραμμή και οι νεότερε. Μακάρι. Και εγώ στη σχολή όταν διδάσκα 15 χρόνια στον Αντένα, αυτό του έλεγα. Αλλά κάποια παιδάκια που πραγματικά ακούσανε, επιβιώνουν με την κρίση και παίρνουν καλά, και κάποια άλλα που είναι διάθετε αστέρε. Και είναι φυσικό να γίνεται αυτό. Λοιπόν, στην Πέση ξανά. Τελειώνει η εκπομπή μα, ξέρει. Πόσο γρήγορα πάμε, παιδιά μου. Τριών παιδιών. Πόσο την έχει αγγίξει η κρίση, πόσο έχει μαζευτεί, πόσο την έχει δει σαν ευκαιρία την κρίση, πόσο σε έκανε καλύτερο άνθρωπο και σένα και τα παιδιά και πόσο σας έφερε κοντά σαν οικογένεια. Τα λέω όλα μαζί για να μου δώσει την εικόνα. Ναι, για να μου δώσει λοιπόν την εικόνα της κρίσης. Να σου πω ότι δεν ήμουν ποτέ καταναλωτικών. Μόνο τα απαραίτητα. Ούτε λεφτά χάλασα ποτέ, ρούχα, παπούτσια, αυτοκίνητα, lifestyle κτλ. Είχα τους τρόπους μου να αντιστεκόμουν σε αυτό, αλλά και δεν το έχω από μέσα μου. Δεν γεννήθηκε ποτέ η ανάγκη αυτή. Πιάνουν πολύ τα χέρια μου, ξέρω να χτενίζομαι, να βάφομαι, να ράβω, να κάνω. Δική μας, είναι ζυγίνα. Τρεις ζυγίνες είμαστε εδώ. Τρεις ζυγίνες, μωρέ, γι' αυτό. Πάμε στα ζωδιακό. Νοικοκυρές, γλυκές, τρυφερές, καλές μαμάδες. Και αυτόνομες. Και αυτόνομες. Προπαντός, αυτό που λέω. Το κεραμίδι και την αυτονομία στη δουλειά σου. Και από εκεί και πέρα όλα θα γίνουν. Τα παιδιά διδάχτηκαν να μην έχουν τρελές απαιτήσεις και να ευχαριστιούνται με το παραμικρό. Ο σύζυγος επίσης είναι της ιδίας απόψεως. Πολύ καλό. Δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Δυσκολευτήκαμε λίγο στο πετρέλαιο. Δυσκολευτήκαμε στο σχολείο. Δουλεύω σε 3 δουλειές για να πληρώσω το σχολείο, γιατί αυτό το σχολείο το λατρεύω. Χαίρομαι πολύ που είναι το παιδί σου, γιατί για μένα είναι ό,τι ενηρευόμουν από σχολείο. Βεβαίως και εγώ έχω καταπληκτική καλλιέργεια και το φίλο στις Καλόγριες, γιατί τέλειωσα τις Καλόγριες. Μοναχοπέδι είσαι. Όχι, όχι, όχι. Έχω έναν αδερφό καταπληκτικό.
Τέλειωσε Καλόγριες, λοιπόν. Τέλειωσε Καλόγριες και εκεί, ας πούμε, για να σας καταλάβετε, η δασκάλα της μουσικής μου έμαθε τους Queen. Οι Καλόγριες ακούγαν ροκ μουσική. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποια σχολεία. Δεν το λέω υπέρ των ιδιωτικών σχολείων καθόλου. Και εγώ θα μιλήσω για το Αρσάκιο που τελειώσαν τα δικά μου τα παιδιά, και το κορίτσι και τα αγόρι. Έχουν ένα μεράκι. Και η κόρη μου τη θεατρική παιδεία την πήρα από εκεί. Η πρώτη της παράσταση με το Λιγνάδι ως σκηνοθέτη ήταν όταν η κόρη ήταν 15 ετών στο Αρσάκιο. Και μου έκανε εντύπωση και του έλεγα: μου παρασύρει το παιδί. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί είναι πολύ καλό μυαλό και πρέπει να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα, έλεγε η μαμά. Εννοείται. Γιατί να πέσει στο θέατρο, ας πούμε. Ναι. Και τώρα βέβαια την καμαρώνουμε, με συγχωρείτε. Έτσι, και είναι και πολύ καλή. Καλή. Γερή να είναι και. Οπότε δεν άνοιξε το πόδι σου περισσότερο από όσο φτάνει έτσι, το βήμα σου. Σαν και εμάς είναι αγάπη. Άρα. Κοίταξε, δουλεύω δεν... λίγο περισσότερο. Παλιά βοηθούσαμε. Πότε δούλευε ο γερά, για να είμαι εγώ στο σπίτι ή να είναι ο γεράς στο σπίτι. Τώρα παιδιά, δεν είναι κανείς στο σπίτι. Μεγαλώσαμε. Αλλά μεγαλώσαμε. Δεν υπάρχει θέμα. Άρα αυτό είναι και το μήνυμα που βγαίνει. Αυτό που λέμε πάντοτε. Μην ξανοιγόμαστε πολύ για να μπορούμε να τα αποκρινόμαστε. Είμαστε λίγο τυχερές μαμάδες και οι τρεις. Γιατί έχουμε παιδιά που τα περισσότερα δύσκολα τα περάσανε. Οικονομικά εννοώ τα πολύ καλά σχολεία. Δεν είναι απαιτητικά παιδιά. Τα μάθαμε χαμηλά και έτσι δεν υποφέρουμε πάρα πολύ. Αλλά υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία. Δυστυχώς. Δεν θα έχουν ποτέ ούτε την παιδεία τη δική μας, γιατί δεν επιτρέπει το ελληνικό κράτος να την έχει την παιδεία. Την ευχή σου για το 2014, παρακαλώ. Η ευχή μου για το 2014 είναι κάτι που σκέφτομαι εγώ για μένα. Δεν θα το βάλουμε κάτω, θα περάσουμε υπέροχα τις επόμενες μέρες, ό,τι και να μας συμβεί, και όταν εννοώ υπέροχα, να αγωνιζόμαστε, να ελπίζουμε και να αγαπάμε. Αυτό. Να αγωνιζόμαστε, να ελπίζουμε και να αγαπάμε. Αυτό κρατάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, ελπίζω να, να καταλάβατε την εισαγωγή μου, να την δικαιολογήσατε. Σας είπα ότι είναι αγαπημένη, αγαπητή, ταλαντούχα και καλλιεργημένο άτομο. Ότι νομίζω ότι κάλυψε πολλά πράγματα. Ακόμα και την πολιτική ζωή του τόπου μας την κάλυψε. Mm-hmm. Με τα δικά της, με τη δική της ευαισθησία και με τη δική της. Και με τις ιατρικές της γνώσεις. Παρακαλώ. Την έχασε η ιατρική, αλλά την κέρδισε το σανίδι και βοηθάει εμάς περισσότερο την ψυχή μας. Για το σώμα μας υπάρχουν πολλοί να το ευχηθούμε να δούμε και σε ένα musical σύντομα πάντως. Έτσι, πολύ. Έτσι. Και πες μας και για τη δουλίτσα σου, για τη δουλίτσα αυτή που θα τη δούμε και σε όλες τις γιορτές, έτσι δεν είναι, όλη τη σεζόν, δεν θα είσαστε. Ναι, ναι. Αχ, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα. Είμαστε τέσσερις άνθρωποι αγαπημένοι. Μπράβο. Όπου ο κόσμος χαίρεται πάρα πολύ βλέποντας την παράσταση. Αφορά στις σχέσεις ζευγαριών, την αγάπη, τη διαδρομή της. Μιλάω όλο για αγάπη, αλλά είναι που βλέπεις. Είναι και ημέρες τέτοιες μέσα. Είναι και ημέρες. Την αγάπη, τη διαδρομή της, τις ανθρώπινες σχέσεις, τη φιλία κουκλάκι. Η αγάπη μου, το λατρεύω το παιδάκι σας. Και δεν ξέρω, είναι πολύ αγαπησιάρα παράσταση. Γι' αυτό πάει και καλά. Δόξα τω Θεώ, είμαστε γεμάτοι. Να έρθουμε και εμείς να σε δούμε. Εγώ δεν ήρθα. Σε περιμένω. Η μαντάμ. Για σας παρακαλώ. Δεν είναι δίπλα για φίλους. Δεν θυμάσαι την ατάκα του Γρηγόρη. Περιμένω, λέει, να ανοίξει το καμαρίνι, να το δικαιολογήσω αυτό γιατί πολλά γράφτηκαν. Να ανοίξει, λέει, η πόρτα του καμαρινιού και να πω: ήρθε η Λουκίλα να με δει. Λέω: κάτσε. Τη δήλωση αυτή την έχω για τη Μόνικα Μπελούτσι. Λέω: την Μπελούτσι θες να δεις ή εμένα. Και γράψανε λοιπόν ο ανταγωνισμός, λέει, της Μπελούτσι και της Λουκίλας. Γράφτηκε αυτό. Και λέω: όχι, βρε παιδιά, λέει, για να το δικαιολογήσω. Περιμένει να ανοίξει τη Λουκίλα, ναι, την πόρτα του καμπανιού. Θα πάω την αλήθεια. Κοίταξε και να μην μπάζεις, θα πάω εγώ. Εντάξει. Α, δεν καλά. Δίπνο για φίλους, λοιπόν. Εμείς ευχαριστούμε για τον καφέ με τις φίλες καταρχήν και θα έρθουμε και στο δείπνο για φίλους. Εγώ θέλω να πω για δύο παραστάσεις αγαπημένες μου αυτόν τον καιρό. Χθες το βράδυ είδα τη Τίρτσα που είμαστε στο θέατρο Ηλίσια. Παίζεται Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη με το Στέλιο Μάινα στη σκηνοθεσία του Φιλίππογλου. Έχει νέους ηθοποιούς, τους οποίους εγώ δεν τους γνώριζα, όπως είναι η Ηλιάνα Μαυρομάτη. Είναι κόρη της Λίλας Καφαντάρη και του, του Μαυρομάτη. Έχει καταπληκτικού, είναι η Άννα η Μάσχα, που είναι λατρεμένη μου ηθοποιός. Είναι μια παράσταση που δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Από αυτές που είδα τελευταία είναι αυτή και ο Φων Δημητράκης, και δεν το λέω γιατί παίζει ο Σκιαδαρέσης, το λέω γιατί έχει καταπληκτική σκηνοθεσία και γιατί μιλάει για την κατοχή. Και μας φέρνει και εικόνες του σημερινού. Είναι πολύ σημερινό, είναι Δημήτρης Ψαθάς. Δημήτρης Ψαθάς, αϊθαλής που λέμε. Ναι, πολύ μοντέρνο. Ευκαιρία τώρα τις ημέρες των εορτών κλπ. Εγώ αυτό το είδα, τον άντρα σου τον είδα. Το είδες. Είναι εξαιρετική παράσταση. Την είδα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Βλέπετε θέατρο, βλέπετε θέατρο. Για την ψυχή μας. Για την ψυχή μας. Ευχαριστούμε πολύ, Μπέση Μάλφα. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Ακολουθεί Μαρίνα Σεραφιμίδου. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Δημήτρη Δήμα, τον Ανέστη Κόνιαλη και τον Νίκο Σακάπ για την τεχνική μας υποστήριξη. Αύριο το μεσημέρι στις 2 και οι 2. Να είστε καλά. Γεια χαρά.